ότι έχουμε ένα χρέος μεγάλο το οποίο πρέπει να ξεχρεώσουμε και αυτό είναι δια το πνευματικό κέντρο το οποίο χτίζουμε στον Άγιο Γεώργιο. Θα πάρετε από ένα λαχνό και όταν σας ειδοποιήσουμε θα έρθετε να δείτε αυτά τα χρήματα που δίδετε, το ιστέρημά σας που δίδετε, τι έχει γίνει. Αυτά τα αργύρια, πώς έχουν μεταβληθεί σε ένα ωραιότατο κτίριο, το οποίο μέσα προορίζεται να φιλοξενήσει παιδιά πονεμένα, παιδιά στερημένα, παιδιά εγκαταλελειμμένα, παιδιά αποπλανημένα, τα οποία έπεσαν στα ναρκωτικά. Σκοπός είναι να σωθεί μόνο ένα παιδί. Εάν ένα παιδί από αυτά σωθεί, τότε αξίζει ολόκληρο εκείνο το κτίριο, την ψυχή αυτήν η οποία σώζεται. Δεν έχουμε μεγάλες βλέψεις να πούμε ότι εκεί πλέον θα έρθουν όλοι οι σωτήρες του κόσμου. Σκοπός αυτού του κέντρου είναι να γίνουν τέτοια διαφωτιστικά μηνύματα τα οποία να δυνηθούν να εισέλθουν στην ψυχή ενός παιδιού και να καταλάβει που έχει πέσει. Σήμερα η πολιτεία και οι πάντες αγωνιούν να έβρουν κέντρα, λέγει, τα οποία να διώξουν αυτήν την φαρμακερήν ουσία για να μην πεθαίνουν τα παιδιά στους δρόμους. Πρώτο, ποιος τα απεπλάνησε? Ερώτημα. Δεύτερο, ποιος τους δίδει εκείνα τα οποία βάζουν μέσα στον οργανισμό τους? Τρίτον, ποιος τα ανάγκασε να καταφύγουν εκεί? Τα περισσότερα από αυτά τα παιδιά είναι αποδιαζευγμένα ανδρόγυνα, από γονείς οι οποίοι τα εγκατέλειψαν και κατέφυγαν αυτά στον πόνο τους να έβρουν παρηγορία στα ναρκωτικά. Ποιος όμως τους τα δίδει αυτά? Αυτά πρέπει να φροντίσει η πολιτεία. Και το τελευταίο, για να έβρουν λυτρωμόν αυτά τα παιδιά, να φύγουν από αυτό το μεγάλο κακό για την πλεχτάνη την οποία έβαλε ο διάβολος, είναι ένα μυστικό. Εάν αυτό το μυστικό το τηρούσανε, δεν θα υπήρχε αυτό το οποίο υπάρχει. Πρώτον, χωρίς τον Θεό δεν πρόκειται να σωθεί κανέναν από αυτά τα παιδιά. Εάν δεν πλησιάσουν αυτά τα παιδιά των Χριστών, ο οποίος θα τα βοηθήσει, δεν πρόκειται να σωθεί ούτε ένα παιδί. Το δεύτερο και μεγαλύτερο απ' όλα είναι τα παιδιά αυτά να κατανοήσουν να μην δουν τους φίλους των, να το νιώσουν αυτό το πράγμα, να μπει μέσα τους. Διότι από τη στιγμή που θα δουν τους φίλους των, την ίδια στιγμή θα τους ρίξουν.
διότι αυτοί τους οδήγησαν εις την καταστροφή. Δεν πρόκειται να τους αφήσουν έπειτα. Βγαίνει έξω, πηγαίνει ο πατέρας στην άκρη του κόσμου, πληρώνει εκατομμύρια. Πώς θα κάνει, λέγει, απομάκρυση αυτών των ναρκωτικών με ορισμένα κέντρα τα οποία βρήκαν οι Ευρωπαίοι. Σπαταλάει εκατομμύρια χρήματα, επιστρέφει πίσω και το παιδί του γίνεται χειρότερα από ό,τι ήταν προηγουμένως. Εκεί δεν το εδίδαξαν να πάει στον Χριστό. Εκεί εφεύρων τρόπων να μαζεύουν τα χρήματα εις βάρος αυτών των παιδιών. Ο σκοπός λοιπόν αυτού του πνευματικού κέντρου είναι ένας και μοναδικός. Πώς να κατανοήσουν τα παιδιά αυτά ότι χωρίς τον Θεό δεν πρόκειται να σωθούν. Το ετώνησε ο Χριστός, χωρίς εμού, λέγει, ουδήν αστε ποιήν ουδέν. Όταν εγώ παρακαλώ και λέγω, διώξατε από το στόμα σας αυτό το διαβολόχορτο που λέγεται τσιγάρο, και απαντά ο άνθρωπος, δεν μπορώ, δεν έχω τη δύναμη, του προσθέτω και του λέγω, πολύ σωστά λέγεις. Ποιος θα σου δώσει δύναμη? Γονάτισε στον Χριστό, παρακάλεσε τον και αμέσως θα το σταματήσεις. Όσοι ακούσουν, αμέσως το διώχνουν και δεν το ξαναβάζουν στο στόμα τους. Όσοι δεν ακούσουν, επιστρέφουν πάνω. Μπορεί να το κόψουν λίγες μέρες και μετά να επιστρέψουν. Όπως το βάτραχο, ο οποίος βγαίνει από το νερό, λιάζεται, παίρνει τον ήλιο και πάλι πέφτει στο νερό. Όπως τον κάβουρα, που όταν προχωρεί ο κάβουρας και του βάλει το χέρι σου μπροστά, θα επιστρέψει πίσω από τον ίδιο δρόμο. Όταν του βάλει το χέρι σου στην άλλη πλευρά, θα πάει πίσω πάλι από εκεί που ήταν. Αδερφοί μου, γίνεται κόπος μεγάλος εις εκείνους οι οποίοι τους εξίωσε ο Θεός να κάνουν κάτι μέσα σε αυτήν την παλιοκοινωνία, την μιχαλίδα και αμαρτωλών γενεάν, λέγει ο Θεός. Αγωνιζόμαστε να κάνουμε κάτι το καλό. Εάν δεν έχουμε όμως τη συμπαράσταση των ευσεβών ανθρώπων, τίποτα δεν κάνουμε. Αυτό σας παρακαλώ, θα πάρετε από μία πρόσκληση εκεί και όταν έρθει η ώρα που θα σας καλέσουμε να έρθετε να δείτε, να χαρείτε, να απολαύσετε αυτό το οποίο δώσατε το υστέρημά σας. Δεν πάνε χαμένα. Επειδή είναι με τόσον υδρότα και με τόση στέρηση αυτά τα χρήματα, με πολύ κόπο και πολύ προσοχή δαπανώνται για να φτάσουμε σε ένα σημείο. Αλλά αυτή τη στιγμή που σας ομιλώ έχουμε ένα τεράστιο χρέος. Οι εργολάβοι και οι τεχνίτες οι οποίοι εισχολήθησαν απαιτούν τα χρήματά τους. Χρήματα δεν έχουμε. Και αν με δείτε καμιά μέρα στη φυλακή, θα έρχεστε να δείτε να φέρνετε νερό να πίνω. Να μην πάθουμε σαν τον πλούσιο. Διότι όταν ζητούν χρήματα δεν υπάρχουν. Θα σου πει, εγώ θα πάω στο δικαστήριο για να τα πάρω. Το δικαστήριο σου λέει να τα βρεις, να τα δώσεις. Πού να τα βρεθούν? Γι' αυτό σας παρακαλώ, δώστε χέρι βοηθείας. Τώρα θα προσευχηθούμε στο Θεό για την υγεία μας και κάνουμε προσπάθεια. Δεν το λέγω εγώ και δεν το θέλω εγώ.
το θέλει ο Θεός δια της Αγίας Γραφής. Ό,τι λέγει ο Λόγος του Θεού, η Αγία Γραφή, είμεθα υποχρεωμένοι να το τηρήσουμε εάν είμεθα χριστιανοί. Αν δεν είμεθα, δουλειά δικιά μας. Δεύτερο, παρακαλώ θερμώς τις γυναίκες που έρχονται εις τον Άγιον Γεώργιο. Δεν θέλω να έρχονται με τα παντελόνια εις τον Άγιο Γεώργιο. Βδέλυγμα λέγει Κυρίο το Θεό όταν η γυναίκα φορεί τα ρούχα του ανδρός. Βδέλυγμα Κυρίο το Θεό σημαίνει ότι ο Θεός σε συχαίνεται, δεν σε θέλει να σε βλέπει. Δεν έπαυσα, δεν θα πάψω. Θα τηρίζω εκείνο το οποίο μου είπε ο Θεός μου. Ιερείς, λαλείτε εις τα ότα των παιδιών μου. Μη πάβετε να μιλείτε στα παιδιά μου, λέει. Από αυτά υπάρχουν εκείνα τα οποία σώζονται, εκείνα τα οποία περιφρονούν και εκείνα τα οποία κλείνουν τα αυτιά τους. Δεν με ενδιαφέρει, λέει, ας τον παπά να λέει. Αν ήταν δικά μου, ότι σας λέγω να μην τηρήσετε τίποτε. Δεν σας λέγω τίποτε που είναι δικό μου. Ό,τι λέγει το Ευαγγέλιο, αυτό σας λέγω. Γι' αυτό σας παρακαλώ, αγωνιστείτε για να μας ακούσει ο Θεός και να μας δώσει αυτό που το ζητούμε. Στο καλό να πάτε και την ερχομένη Τετάρτη, την ίδια ώρα, στον Άγιο Γιώργο. Με λίγα λόγια, να μας αξιώσει ο Θεός να τον κερδίσουμε και να είμεθα όλοι μαζί. Κάθε ένας πνευματικός πατέρας παίρνει μαζί του και τα πνευματικά του τέχνα. Αυτός είναι ο παράδεισος. Θα φανταστείτε τον παράδεισο και να πηγαίνει μπροστά ο πνευματικός και πίσω του όλα τα παιδιά τα οποία με τη βοήθεια του Θεού εκερδίθησαν ακούγοντες το Ιερό Ευαγγέλιο. Φανταστείτε αυτήν τη σκηνή. Και ο άλλος επίσης, και ο άλλος επίσης, και ο άλλος επίσης. Όλοι οι πνευματικοί πατέρες θα πάρουν τα πνευματικά τους στα παιδιά τα οποία εσώθησαν ακούγοντας τον Λόγο του Θεού. Αυτός είναι ο παράδεισος, η εκλεκτή του παραδείσου. Εκείνοι οι οποίοι ακούνται και τηρούν. Τι να πω όμως, θα πω ένα παράπονο. Ότι υπάρχουν μέσα στην Εκκλησία και την ώρα της Θείας Λειτουργίας υπάρχουν και εκείνοι οι οποίοι παρερμηνεύουν τα λόγια τα οποία ακούουν από τον πνευματικό τους ή από τον θεολόγο ο οποίος κηρύττει το Λόγο του Θεού. Άλλα ακούνε και άλλα καταλαβαίνουν και προσπαθούν να διασύρουν εκείνον που μιλεί τα λόγια του Θεού. Να το συκοφαντήσουν, να του προξενήσουν λύπη, να του προξενήσουν διωγμόν. Και είναι κρίμα ύστερα από τόσες, να σκεφτείτε ότι φτάνουμε τα 2.000 κηρύγματα που ακούσατε. 2.000 κηρύγματα. Ο Απόστολος Πέτρος με ένα κήρυγμα επήρενε στον Χριστό 3.000 κόσμο. Εμείς 2.000 κηρύγματα έχουμε τον κόσμο να ακούει άλλα και να καταλαβαίνει άλλα. Γιατί αυτό? Διότι δεν έχουμε τον Θεό μέσα μας. Και τι θα μας πει ο Θεός? Θα μας πει ότι πόσα ακούσατε και δεν τα τηρήσατε. Ακούμε τον Θεολόγο να ομιλεί και διασύρωμε το
το όνομά Του. Άλλα λέγει και άλλα καταλαβαίνουμε. Άλλα ακούμε και άλλα κατανοούμε. Γιατί, διότι είμαι θα πονηρή. Και λέει ο Θεός, αφαίρετε τας πονηρίας από τον ψυχόν μου. Βγάρτε, λέγει, την πονηρία που έχετε μέσα σας. Μην έχετε την πονηρία και την κακία και την εκδίκηση. Διότι θα έρθει η στιγμή που θα σας στερήσω, λέγει, αυτό το φαγητό. Σας δίδω φαγητό να φάγετε και να ζήσετε εις τον παράδεισο και εσείς δεν το θέλετε. Θα κλείσω, λέγει, το στόμα των δικών μου των παιδιών και δεν θα ακούτε τίποτε. Έτσι δεν έγινε με τον κύριο Νίκον τον Σωτηρόπουλο. Εις όλων των κόσμων εγύριζαν αυτό το πλάσμα του Θεού χωρίς μισθών, χωρίς απολαβές, χωρίς τίποτα. Τον κατεδίωξαν. Τον εσυκοφάντησαν. Τον διέσυραν. Τον κατεδίκασαν χωρίς δίκη. Και είναι μαραμένο αυτό το πλάσμα του Θεού από την αχαριστία του κόσμου. Από την αχαριστία του κόσμου. Παρηγορείται όμως, διότι ακούει το ενίδιον των Θεών, «Η εμέ διώξαν και εμάς διώξωσι». Έχει την πίστη του στο Θεό και παρηγορείται. Πλην όμως, το κακό δεν είναι από τίποτε άλλο, τιμή μόνο, από τα πάθη τα οποία έχουμε στον τον κόσμο. Και όσες ευτυχίες και αν έχεις και όσες χαρές και αν έχεις σε αυτόν τον κόσμο, κάποια μέρα θα τα κλείσεις τα μάτια σου. Και τότε δεν θα κερδίσεις εκείνο που δεν μπορεί να χαθεί. Οπωσδήποτε, αδερφοί μου, πλειστάκης ομιλήσαμε και είπαμε ότι για να μπορέσεις να δεχθείς την χάρη του Θεού πρέπει να έχεις καρδίαν καθαράν. Μακάρι η καθαρή την καρδία, ότι αυτή τον Θεό όψονται. Θέλει να δεις τον Θεό, να έχεις καρδιά καθαρή. Εφόσον δεν έχεις καρδιά καθαρή, πώς θα δεις τον Θεό? Ήρθε ό,τι λέγουμε και ό,τι μιλούμε να μπαίνουν μέσα στα αυτιά των παιδιών του Θεού και να κάθονται στην ψυχή των και να μην ακούν άλλα και να καταλαβαίνουν άλλα, γιατί ο διάβολος τα κάνει αυτά. Άλλα ακούς, άλλα σου βάζει αυτός. Και τότε όταν κλείσει ο Θεός το στόμα των παιδιών του και δεν θα ακούμε λόγον Θεού, τότε θα είναι το κλάμα το μεγάλο. Έβγαινε ο γέροντας από το μοναστήρι και κατέβηκε με τον υποτακτικό του στην πόλη και πήγε και μπήκε μέσα σε ένα σπίτι που τον εκάλεσαν. Όταν μπήκε μέσα στο σπίτι, είναι κάθισε εκεί. Περίμενα να ανοίξει το στόμα του. Δεν το άνοιξε. Περίμενα, δεν το άνοιγε. Περίμενα, δεν το άνοιγε. Και τέλος, γέροντα, μα γιατί δεν ανοίγεις το στόμα σου? Διότι δεν είστε άξιοι να ακούσετε το λόγο του Θεού. Αυτό απήντησε. Δεν με αφήνει ο Θεός, λέει. Έτσι θα πάθαμε κι εμείς. Ακούμε άλλα και καταλαβαίνουμε άλλα και συκοφαντούμε εκείνους οι οποίοι κηρύττουν το λόγο του Θεού. Οπωσδήποτε. Ως εδώ. Τώρα. Θα ευχηθούμε καλή Σαρακοστή. Θα ευχηθούμε δι' όσους καπνίζουν αυτό το διαβολό χορτό να το σταματήσουν. Αν και να περιοριστούν μόνο σε αυτή την νηστεία. Τα άλλα όλα να τα φάνε, ό,τι θέλουν. Και κρέατε να φάνε και
τεριά να φάνε και οτιδήποτε. Κόψε το τσιγάρο μόνο και έχεις κερδίσει τη μεγαλύτερη νηστεία για την ψυχή σου. Διότι όταν πίνει τσιγάρο δεν μπορεί να πάει να κοινωνήσεις. Το στόμα σου όζει. Βρωμάει το στόμα σου, τσιγαρίλα, πού θα βάλεις τον Θεό εκεί. Τον Θεό τον καθαρό, πού πρέπει να τον βάλεις. Να του βάλεις το στόμα του Θεού το τσιγάρο σου. Ας κόψουμε λοιπόν όσοι καπνίζουν τούτο το διαβολόχορτο. Να πάρετε ένα βιβλίο που υπάρχει έξω, να διαβάσετε, ίσως το κατανοήσετε περισσότερο. Νηστεία λοιπόν σημαίνει να κόψεις τα πάθη σου. Αυτό σημαίνει νηστεία. Όταν κόψεις τα πάθη σου έχεις νηστέψει. Αν δεν τα κόψεις δεν νηστεύεις. Λες ότι νηστεύεις αλλά δεν νηστεύεις. Νηστεία λοιπόν. Να κλείσει η γλώσσα. Λυπούμε διότι στον Άγιο Γεώργιο τόσα έχω πει, τόσα έχω παραγγείλει, τόσα έχω συμβουλεύσει. Μπαίνει ένα πλάσμα μέσα στην Εκκλησία. Αμέσως ανακρίσεις από πού είσαι, γιατί ήρθες, γιατί έρχεσαι, τι έχεις. Τι σε ενδιαφέρει Κυρία μου. Είσαι έγκυος και τι σε ενδιαφέρει Κυρία μου, αν είμαι έγκυος ή όχι. Πάλι παιδί. Αξίζει τώρα να ανοίξω το στόμα μου και να βάλω μια ανάποδη ευχή για να καταλάβει. Αλλά δεν το κάνω. Βλέπουν τα πλάσματα του Θεού, τους δίδει ο Θεός ευλογία, δεν θέλουν να τα βλέπουν. Δεν έχουν ευλογία, χαίρονται. Είδαν ότι έχουν παιδάκι μέσα στην κοιλιά της η μητέρα, θρήνος. Κάτσε Κυρία μου ησυχή. Και πού? Στον Άγιο Γεώργιο που ακούνται 2000 κηρύγματα ως τώρα. Μάλιστα. Κάποτε κλαίω και λέω Θεέ μου και τούτος ο κόπος μόνος που κάνω μέρα νύχτα που πάει. Σε ποιο τα αυτιά μπαίνουν. Σας είπα όταν μπαίνετε μέσα στην εκκλησία δεν θα κοιτάζετε ούτε δεξιά ούτε αριστερά ούτε ποιος είναι κοντά σου, ούτε ποιος είναι πίσω σου, ούτε ποιος είναι μπροστά σου, καθόλου. Να μην σε ενδιαφέρει τίποτε. Να μας διδάξουν οι καθολικοί, ε. Αν μπεις μέσα στην εκκλησία των καθολικών του Πάπα και να δεις το μαντιλάκι στο κεφαλάκι, σκυφτεί χάμω και δεν βλέπει δίπλα, αγγέγεται ο κόσμος, δεν βλέπει ούτε αριστερά ούτε δεξιά. Τελειώνει, κάνει το σταυρό της και πηγαίνει στο σπίτι της. Και άντρας είναι ή γυναίκα είναι. Εμείς ανοίγουμε ολόκληρη εφημερίδα να μάθουμε από πού έρχεται η Κυρία, ποια είναι η Κυρία, γιατί ήρθε η Κυρία, γιατί έχει τίποτε. Βγήκε και το όνομα ο Άγιος Γεώργιος η Εκκλησία των Εξορκισμών και καλός, πολύ καλός, πάρα πολύ καλά. Το χαιρόμεθα διότι το έπιασε ο κόσμος ότι υπάρχει διάολος και τουλάχιστον να ξέρουν ότι υπάρχει και μια εκκλησία που πολεμεί το διάολο. Είναι χαρά του το. Αλλά στην εκκλησία αυτήν που γίνεται πόλεμος ολόκληρος, πώς εσύ δεν διορθώνεσαι να έρθεις εδώ. Αυγούστωσα, δεν διορθώνεσαι. Το λοιπόν. Πολεμούμενα αδερφοί μου, πολεμούμενα. Αλλά δεν ξέρετε εσείς τι πόλεμο έχει αυτός που σας ομιλεί, γι' αυτό. Νομίζετε ότι είναι αστεία να πολεμάς με αοράτους εχθρούς. Δεν είναι αστεία. Προσπαθούμε να χτίσουμε το πνευματικό κέντρο.
για να καλέσουμε πολλούς να ομιλήσουν. Να καλέσουμε επιστήμονες, να ακούσετε γλώσσα από τις επιστήμες. Να καλέσουμε ανθρώπους οι οποίοι διδάσκουν, να ακούσετε καθηγητάς. Προσπαθούμε να κάνουμε αυτό το πνευματικό κέντρο, να φωνάξουμε τα παιδιά τα οποία κινδυνεύουν να χάσουν την ψυχή τους με τα ναρκωτικά. Να προσπαθήσουμε μπορεί να τα οδηγήσουμε στον Θεό. Βρίσκουν, λέγει, βρίσκουν τόπος, λέγει, για να κόψουν τα ναρκωτικά, λέγει, ναι. Ποια ναρκωτικά θα κόψει ο νέος? Με αυτούς τους τόπους που βρίσκεις. Άλλοι λέγουν να παίρνει άλλο ναρκωτικό πιο λιγότερο για να αφήσει το μεγαλύτερο. Όχι βλακίες, αλλά ανοησίες πρώτου μεγέθους. Εκείνος ο οποίος διώχνει τα ναρκωτικά είναι μόνον ο Χριστός. Να το καταλάβουμε επιτέλους. Μόνον ο Χριστός διώχνει τα ναρκωτικά. Κάνανε σχολεία και κάνανε σωματεία και κάνανε τόπους και κάνανε όλες τις εφευρέσεις να κόψουν τα ναρκωτικά. Είναι βρε, δεν τα κόβει. Μην κουράζεσαι. Όχι, πρέπει να τα βοηθήσουμε, πρέπει να τα τρέξουμε εξοπλίσω, να τα βάλουμε μέσα σε αυτά τα σχολεία, λέγει, να καταλάβω. Δεν τους διδάσκεις ότι ο Χριστός θα του τα διώξει. Όλα τα άλλα του τα λες. Εκείνο όμως που πρέπει να το πεις δεν του το λες. Γιατί είναι για τους καθυστερημένους αυτό. Οπωσδήποτε αγωνιζόμεθα να κόψουμε, να χτίσουμε αυτό το πνευματικό κέντρο, να κάνουμε ό,τι μπορούμε όλοι μας μαζί, να προσφέρουμε κάτι σε αυτά τα παιδιά και ο Θεός είναι βοηθός. Να πάρετε όμως από ένα λαχνό τώρα, διότι θα κάνουμε μια γιορτή για να το δείτε και που έχει προχωρήσει το κέντρο αυτό, το πνευματικό κέντρο, το οποίο είναι το καμάρι μας. Όπως είναι ο Άγιος Γεώργιος, έτσι είναι και αυτό. Γι' αυτό ελπίζουμε πολύ σύντομα να έχουμε μια προετοιμασία να μπούμε μέσα να χαρούμε. Όχι τέλεια, τελειωμένο δεν είναι, ώστε να τελειώσει έχει δουλειά πολύ. Αλλά έχει προχωρήσει με τη βοήθεια του Θεού. Ένα λαχείο το λοιπόν θα πάρετε, το τσιγάρο, το βιβλίο του τσιγάρου θα πάρετε, γιατί πολεμούμε αυτή τη στιγμή. Γι' αυτό το πάθος, κόψετε το, πατάτε το χάμο, λιώστε το. Μην ακούτε τον τρισκατάρα του που σου λέει δεν μπορείς. Σου λέει δεν μπορείς. Κόψε το, πάτησε το χάμο να δεις πώς μπορείς. Ζήτησε τη βοήθεια του Θεού να δεις πώς μπορείς. Σου δείχνει, σου πλιστάγεις, δείχνω τον Θεό και το τσιγάρο. Και ξέρεις τι μου απαντούν, το τσιγάρο. Βρε, αφήνεις τον Θεό και πιάνεις τον διάολο. Ναι, λέει, δεν μπορώ, λέει. Δεν μπορείς. Δεν μπορείς. Εδώ το λέγω είναι το Άγιο Ποτήριο, να πάει να κοινωνήσεις. Και εδώ είναι το τσιγάρο. Πρέπει να αφήσεις το τσιγάρο για να πάει στο Άγιο Ποτήριο. Όχι, λέει, δεν μπορώ. Αν ήταν δυνατόν όσοι έρχονται στον Άγιο Γεώργιο να μην εκάπνιζε κανένας, θα δεν ξέρω, θα έπαιζα τις καμπάνες προς 4 ώρες. Αλλά ένα που μπαίνουν μέσα στην εκκλησία, προπάντων να δείτε γάμους και να μπαίνει το τσιγάρο μέσα στην εκκλησία που τελούνται τα μυστήρια του Θεού. Παιδάκι μου, τράβα λίγο παρακάτω να πιεις αυτό το βρώμικο εφόσον το θέλεις. Όχι, λέγει, εδώ θα το πιω. Βρε, δεν βλέπεις ότι είναι αγιασμένο μέρος, σε τον μπαίνει μέσα το τσιγάρο. Εδώ θα πιω, λέει. Καταλάβετε που βρισκόμεθα. Όπως λέτε, φεύγουμε και από αυτό. Φεύγουμε και από αυτό. Λοιπόν, προχωρούμε τώρα.
Για να σας πω ότι έχουμε και άλλοι που έρχονται για πρώτη φορά. Μιλώ για πρώτη φορά. Αν ήρθαν και άλλη φορά και τα ακούσαν και δεν τα τηρούν, είναι κακό. Δεν θα έρχεστε στον Άγιο Γεώργιο οι γυναίκες με τα παντελόνια. Δεν είναι σωστό. Είναι αμαρτία. Βρελίσσεται, λέγει ο Θεός, συχαίνεται ο Θεός όταν σε βλέπει να φοράς τα παντελόνια και να μπαίνεις και μέσα στην εκκλησία του και να έρχεσαι και να άγεις και την απέτηση να κοινωνείς. Δεν είναι για σένα το παντελόνι, είναι για τον άντρα το παντελόνι. Το σώμα σου δεν το έπλασε ο Θεός να φοράς παντελόνια. Όταν φοράς παντελόνια, αν ήταν δυνατόν να έβλεπες τη σκιά σου, όχι μπρος, πίσω. Έτσι να γυρίζει το κεφάλι σου να δεις τι φοράεις. Αλλά δεν γυρίζει. Δεν είναι το σώμα σου πλασμένο να φοράεις παντελόνια. Κατάλαβε το. Όχι, λέγει, εγώ θα το φορώ. Φόρησε. Εντάξει, αλλά ξέρεις ότι σε μόλυνε ο διάβολος. Σε έχει μολύνει ο Σατανάς. Σε μόλυνε και δεν άφησε την ανθρωπότητα, όλη την έχει μολύνει. Θα έρχεστε στον Άγιο Γεώργιο για να φοράτε τη φούστα σας, το φουστανάκι σας. Μην έρχεστε εδώ που γίνονται μάχες μεγάλες, διότι αντί να κερδίσεις χάνεις. Όσοι θα μείνετε λοιπόν, θα διαβάσουμε ευχήν. Όσοι θα πάτε να πάτε στο καλό και καλήν Ανάσταση. Θα πούμε δε πάλι, μη τυχό την ημέρα της Αναστάσεως ακούσετε το Χριστός Ανέστη και φύγετε. Μη φύγετε διότι είναι φοβερόν τα μάρτυρα. Κανονικά.